Σε ευχαριστώ, Κύριε. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, 191 σελίδα, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 18 και εδάφιον 9. Αφού εισέλθεις στην γη την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, δεν θέλεις μάθη να πράττεις κατά τα βδελίγματα των εθνών εκείνων, δεν θέλει ευρεθεί εισέ ουδείς διαπερνών των ιών αυτού ή την θυγατέρα αυτού δια του πυρός, ή μπατευόμενος, ή προγνώστης των καιρών, ή ιονοσκόπος, ή μάγος, ή γόης, ή ανταποκριτής δαιμονίων, ή τερατοσκόπος, ή νεκρομάντης. Διότι πάσο πράτον ταύτα είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον και εξαιτίας των δέλιγμάτων τούτων, Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απέμπροσθέν σου. Τέλειος θέλεις είστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, διότι τα έθνη ταύτα, τα οποία θέλεις κατακληρονομήσει, έδωκαν ακρόαση εις προγνώστας καιρών και εις μάντης, σε όμως Κύριος ο Θεός σου δεν αφήκε να πράττεις ούτω. Προφήτην εκ μέσων σου θέλει να στήσει εισέ Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα εζήτησας παρά Κυρίου του Θεού σου εν Χορήβ, εν τη ημέρα της συνάξεως λέγον, ας μη ακούσω πλέον τη φωνή Κυρίου του Θεού μου, μη δε να είδω πλέον το μέγα τούτο πυρ, δια να μη αποθάνω. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς έχουσιν όσα ελάλησαν. Προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσεις αυτούς ως σε και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτόν και ο άνθρωπος ώστις δεν υπακούσει εις τους λόγους μου τους οποίους αυτός θέλει λαλήσει εν το όνοματί μου εγώ θέλω εξητήσει τούτο παρά αυτού. Ο προφήτης όμως ώστις ασεβήσει και λαλήσει εν το όνοματί μου λόγο τον οποίον εγώ δεν προσέταξα εις αυτόν να λαλήσει ή ώστις λαλήσει εν το όνοματι άλλων θεών, ο προφήτης εκείνος θέλει θανατωθεί. Και αν είπεις εν την καρδία σου, πώς θέλουμε γνωρίσει τον λόγο τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν, όταν της προφήτης λαλήσει εν το όνοματι του Κυρίου και ο λόγος δεν γίνει, ουδέ συμβεί, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν. Ελάλησεν αυτόν ο προφήτης εν υπερηφανία, δεν θέλετε φοβηθεί από αυτού. Αμήν. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο λαός Ισραήλ βρίσκεται εν το μέσο της ερήμου, μέσα στην έρημο, καθώς προχωράει για να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Αδελφοί αγαπητοί, όσο ο λαός βρίσκεται εις την έρημο, ο Θεός βρίσκει την ευκαιρία και βάζει μέσα στην καρδιά του τους νόμους του αδερφή και το λόγο του. Η έρημος δεν ήταν κάτι το οποίο ο Θεός ήθελε να τους βάλει επειδή ήθελε να τους μάθει το μάθημά τους, κατά κύριο λόγον, αλλά ήταν ένας τόπος μέσα στον οποίο ο Θεός ευδόκησε να δώσει εις το λαό νόμο πνευματικό, λόγο άγιο, μηνύματα ουράνια, τα οποία εάν ο λαός τα πράξει, θα απολαύσει Κύριον των Θεών του, καθώς ο Κύριος είχε εκλέξει να του δώσει ευλογίες ουράνιες, αδελφοί. Και ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας να περνάμε από έρημο τόπο. Κανείς από μας, αδελφοί μου, δεν θα εισέλθει στον ουρανό εάν πρώτα δεν περάσει τον έρημο τόπο. Μέσα στον έρημο τόπο, ο άνθρωπος, αδελφοί, επειδή δυσκολεύεται να προχωρήσει, είναι δύσκολο το καύμα της ημέρας, είναι δύσκολη η άμμος, είναι δύσκολη η ανομβρία, είναι δύσκολη η ζέστη, είναι δύσκολη η δοκιμασία, είναι δύσκολα αυτά που επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές να περάσουμε, αδελφοί, αλλά είναι ο μόνος τρόπος έτσι ώστε ο άνθρωπος να ταπεινώσει τον εαυτό του και να έρθει σε επικοινωνία με το Θεό. Είναι ο τόπος μέσα στον οποίο ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα
να υψώσει το βλέμμα του στον ουρανό, να καλέσει τον Κύριο και ο Κύριος ευθύς αμέσως να απαντήσει εις αυτόν. Γι' αυτό αγαπητοί αδελφοί, να μην θλίβεται το πνεύμα μας εις τον καιρό της ερημώσεως, να χαίρεται το πνεύμα. Η σάρκα θα ταλαιπωρηθεί, δόξα στον Κύριο. Το πνεύμα όμως πρέπει να έχει χαρά. Γιατί είναι η στιγμή και είναι ο χρόνος που ο Θεός πρόκειται να σε επισκεφτεί, αδέρφε μου. Πρόκειται να σου μιλήσει. Πρόκειται να σου πει τα μέλλοντα. Πρόκειται να σου πει τι πρόκειται να συναντήσεις στο διάβα της ζωής σου. Και εδώ ο Θεός επισκέπτεται το λαό Ισραήλ και του λέει, άκουσε να δεις Ισραήλ, άκουσε να δεις λαέ μου. Πρόκειται να μπεις μέσα σε μία γη και πρόκειται να κατακληρονομήσεις λαούς οι οποίοι πράττουν ευδελίγματα ενώπιόν μου. Μήπως αδελφοί, δεν συμβαίνει το ίδιο και σήμερα? Μήπως αυτά που κάνει ο κόσμος έξω, ο Θεός δεν τα συχαίνεται? Δεν συχαίνεται την ασέβεια ο Θεός? Δεν συχαίνεται την ειδωλολατρία ο Θεός? Δεν συχαίνεται το σοδομισμό ο Θεός? Ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, και οι λαοί, τους οποίους ο Κύριος μας έφερε να κατακληρονομήσουμε, πράττουνε ασέβεια. Και έρχεται ο Θεός σήμερα να μας πει, εσείς που πρόκειται να κατακληρονομήσετε τους λαούς αυτούς, προσέξτε ούτε καν να θέλετε να μάθετε τι κάνουν. Γιατί είναι ευδέλιγμα εις Κύριο των Θεών σας. Ό,τι κάνει ο κόσμος έξω, αγαπητοί αδελφοί, εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το μαθαίνουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε την περιέργεια να μάθουμε τι κάνει ο κόσμος έξω. Γιατί ο Θεός μας λέγει, αν έχεις την περιέργεια να μάθεις τι κάνει ο κόσμος έξω, μάθε ότι πράττει βδελίγματα και πράγματα συχαμερά ενώπιόν μου, τα οποία εγώ δεν τα θέλω και εσύ αυτά ούτε καν πρέπει να τα γνωρίζεις. Άπεχε από αυτούς. Άπεχε από αυτούς. Έξω από αυτούς. Έξω από τις συνήθειές τους. Έξω από τα πάθη τους. Έξω από την αμαρτία τους. Άπεχε. Κλείσε τα μάτια της ψυχής σου. Εσύ βλέψε σε μένα. Γιατί αν βλέψεις εις εμέ, δεν θα βλέπεις εις αυτούς. Εάν όμως τα μάτια σου δεν είναι στραμμένα σε μένα, τότε θα βλέπεις αυτούς. Γι' αυτό αγαπητοί αδελφοί, έρχεται ο Κύριος τώρα στο Μωυσή και λέει, προφήτη εκ μέσου σου θέλει αναστήσει εισέ Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου ως εμέ. Τι λέγει δηλαδή ο Θεός? Βεβαίως εδώ ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, δεν μας μιλάει για ανθρώπους, μιλάει για τον Ιησού. Πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια, ο Μωυσής προφήτευσε για τον Ιησού. Προφήτευσε για το Λόγο του Θεού. Και δεν προφήτευσε μόνο για το λαό Ισραήλ τότε, αλλά προφητεύει ο Μωυσής και για μας σήμερα, αγαπητοί αδελφοί. Και το μήνυμα του Θεού σήμερα, αδελφοί μου, είναι αυτό. Να βλέψουμε στο Λόγο, έτσι ώστε τα μάτια μας να φύγουν από κάθε ανθρώπινο βλέμμα. Και αν σε σκανδαλίζει ο οφθαλμός σου, έκβαλε αυτόν. Αν δηλαδή το ματάκι σου φεύγει από το Λόγο του Θεού και κοιτάζει αλλού, είναι καλύτερα να μην έχεις μάτι από το να χάσεις τη βασιλεία των ουρανών, αδελφέ μου και αδελφή μου. Το βλέμμα μας, αγαπητοί αδελφοί, μόνο στο Χριστό. Και ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος στο λαό Ισραήλ. Άκουσε να δεις, Ισραήλ,
Και αγαπητοί αδελφοί, ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε και μας διδάσκει ακριβώς τι δεν πρέπει να κάνουμε, λέγοντάς μας, δεν πειράζει αν δεν μπορείς να κάνεις αυτό που σου λέω. Δεν υπάρχει αυτό στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, δεν έχει πουθενά, δεν πειράζει. Όπου και να διαβάσετε το Λόγο του Θεού, πουθενά δεν υπάρχει φράση «Doesn't matter». Δεν πειράζει. Αν μου το βρείτε κάπου, θα το πιστέψω κι εγώ. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει «Έλα σε μένα, παιδί μου, χωρίς συμβιβασμούς. Μη συμβιβάζεσαι με τον κόσμο. Μη συμβιβάζεσαι με τον αιώνα τούτο. Ανακαινήσου. Μεταμόρφωσε τον εαυτό σου δια της ανακαινήσεως του μυαλού σου». Τι σημαίνει αυτό? Ότι το μυαλό, αγαπητοί αδελφοί, χρειάζεται κάθε μέρα ανανέωση. Και πώς θα έρθει αυτή η ανανέωση? Με το Λόγο του Θεού. Γιατί ξέρετε τι κάνει ο Λόγος του Θεού? Διέρχεται, λέει, ο Λόγος του Κυρίου σαν δίστομος μάχαιρα μέσα στην καρδιά και καθαρίζει. Πρόσεξε, Ισραήλ, μη μάθεις να πράττεις αυτά που κάνουν οι λαοί τους οποίους πρόκειται να κατακληρονομήσεις. Και αγαπητοί αδελφοί, αυτό μας απέστειλε να κάνουμε ο Θεός. Να κατακληρονομήσουμε λαούς. Όχι να κατακληρονομήσουμε την περιουσία τους. Να τους φέρουμε στον ουρανό, αδελφοί. Να τους φέρουμε στην παρουσία του Θεού. Να τους κηρύξουμε ότι ο Ιησούς ζει. Ότι ο Ιησούς είναι βασιλιάς. Ο Ιησούς είναι Άγιος. Δεν πέθανε, αλλά ανέστη. Και ο Λόγος του Κυρίου δεν σταμάτησε να ισχύει. Δεν ήταν για τότε. Δεν είπε αυτά εδώ πέρα ο Μωυσής για τότε. Τα λέει για σήμερα. Για να έρθουμε εμείς, αδελφοί αγαπητοί, στον εαυτό μας και να προσκοληθούμε στον Κύριο. Ξεκίνα λοιπόν, αδελφέ μου, αδελφή μου, να αποβάλεις συνήθειες που μπορεί να σου στοιχήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεν μπορείς, πειράζει, λέει ο Λόγος του Κυρίου σήμερα. Γιατί έχεις μέσα σου Πνεύμα Θεού. Έχεις Πνεύμα από του Υψίστου. Ο Θεός ο Πατέρας πήρε από το δικό του το Πνεύμα και ήλθε και το έβαλε μέσα σου. Έχεις κομμάτι Θεού μέσα σου, αδελφέ μου και αδελφή μου. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι αδύναμος. Δεν είσαι στην ερημιά. Έχεις Κύριο. Πού είναι αυτός ο Κύριος στη ζωή σου? Πού είναι ο Λόγος του Θεού στην καρδιά σου? Είναι. Βασιλεύει. Λειτουργεί. Σε οδηγεί. Με κατευθύνει. Με λυτρώνει. Με ελευθερώνει. Με γεμίζει χαρά. Προφήτη εκ μέσου σου λοιπόν θέλει αναστήσει σε ο Κύριος, ο Θεός σου εκ των αδελφών σου ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα εζήτησες παρακυρίου του Θεού σου εν χορήβεν τη ημέρα της συνάξεως λέγον ας μη ακούσω πλέον τη φωνή του Κυρίου του Θεού μου μηδέν να είδω πλέον το μέγα του το πύρ για να μη αποθάνω. Γι' αυτό ο Θεός ανέστησε τον Ιησού, αδελφοί. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε το Λόγο του Κυρίου, για να μην πεθάνουμε, για να μην δούμε θάνατο. Αλλά όμως για να μην δούμε θάνατο πρέπει αυτός ο Ιησούς, πρέπει αυτός ο Λόγος του Θεού να είναι κάθε μέρα στη ζωή μου. Πριν κάνω το οτιδήποτε να το φιλτράρω μέσα από το Λόγο του Θεού. Πριν σκεφτώ, πριν πω. Να κάτσω λίγο να συγκροτήσω τα μυαλά μου, να μεταμορφωθώ δια της ανακαινήσεως του νοός μου. Και ξέρετε τι κάνει αυτό, αδελφοί? Αυτή η μεταμόρφωση του εαυτού μας δια της ανακαινήσεως του νοός μας, αγαπητοί μου, έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα. Γιατί όταν ανακαινίζω το νου μου, προσέχω τι σκέφτομαι πρώτα απ' όλα. Εάν πρώτα απ' όλα προσέχω την καρδιά μου, μετά προσέχω τι σκέφτομαι και μετά προσέχω τι λέω. Προσέχω τι κάνω.
Προσέχω πού πάω. Προσέχω τι βλέπω. Ανακαινίζομαι. Νέα πράγματα από το λόγο του Κυρίου μπαίνουν εδώ μέσα. Και ο άνθρωπος δεν πράττει κατά τις επιθυμίες του, αλλά πράττει κατά το λόγο του Θεού. Δεν πράττει σύμφωνα με αυτά που βλέπει καθημερινά. Αγαπητοί αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος θα φτάσει στον ουρανό, ξέρετε τι είναι? Ήρωας. Και ξέρετε γιατί είναι ήρωας? Γιατί δεν έπραξε κατά την αμαρτία. Δεν έπρεξε κατά τα βδελίγματα του Θεού, ενώ ήταν όλα μπροστά του. Η αμαρτία, αγαπητοί αδελφοί, ξέρετε πως είναι? Φανταστείτε ένα τεράστιο μπουφέ με όλων των ειδών τις αμαρτίες. Τι αμαρτίες θέλετε? Όλες είναι πάνω στο μπουφέ, όλες. Και όλες μέσα είναι γλυκές, είναι όμορφες, τις έχουν φτιάξει με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα άμα βγείτε έξω, η αμαρτία είναι, την παρουσιάζει ο κόσμος τόσο όμορφη. Όλα καλά. Δεν υπάρχει λάθος. Ό,τι κάνεις είναι σωστό, αρκεί να είσαι καλά. Όλες είναι οι αμαρτίες σαν μπουφέ στρωμένοι. Και λένε στον κόσμο, λέει ο Σατανάς στον κόσμο, πάρε και φάε. Και τώρα πλέον ούτε καν χρειάζεται να το πει, πάει μόνος του και παίρνει και τρώει. Και δεν χορταίνει κιόλας. Γιατί η αμαρτία δεν μπορεί να χορτάσει τον άνθρωπο, αδελφοί. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να χορτάσει τον άνθρωπο. Ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Κυρίου. Γιατί ο άνθρωπος τι κάνει? Το νου του. Και κάθε μέρα έρχεται ο Κύριος και μας φυτεύει νέα πράγματα. Κάθε μέρα, αδελφοί, νέα εδάφια. Νέες ευλογίες. Νέοι οδοί. Νέο περπάτημα. Νέες πόρτες. Νέες ευλογίες. Γι' αυτό λέει, αγαπητοί αδελφοί, ο λόγος του Κυρίου. Η ζωή του χριστιανού, ξέρετε τι είναι? Από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα. Και λέει ο Κύριος, προφήτη εκ μέσω των αδελφών σου θέλω αναστήσει, εις αυτούς ωσέ, και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού, και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτόν. Ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός, ό,τι μετέφερε εις το λαό Ισραήλ και ό,τι μεταφέρει σε εμάς σήμερα, είναι, αδελφοί, σταλμένο από τον ουρανό. Είναι σταλμένο από τον Πατέρα Θεό. Είναι σταλμένο από το θρόνο τον Άγιο του Κυρίου. Μέσα σε αυτή τη γραφή, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν υπάρχει τίποτα ανθρώπινο. Τίποτα δεν υπάρχει ανθρώπινο. Τίποτα δεν υπάρχει που δεν ισχύει. Τίποτα δεν υπάρχει που να έχει λήξει. Τίποτα δεν υπάρχει που να σταμάτησε να είναι λόγος Θεού. Ό,τι υπάρχει εδώ μέσα, αγαπητοί αδελφοί, είναι ζωή. Είναι ζωή αιώνια. Είναι ευλογία ουράνια. Και ο άνθρωπος, ώστις δεν υπακούσει εις τους λόγους μου τους οποίους αυτό θέλει λαλήσει, εν το όνοματί μου, εγώ θέλω εξητήσου τούτο παρά αυτού. Μια μέρα, αγαπητοί αδελφοί, θα έρθει η στιγμή που ο Θεός από όλους εμάς θα ζητήσει λόγο, εάν παρακούσαμε το λόγο του Κυρίου. Δεν θα ζητήσει λόγο από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ήδη κεκριμένος, αδελφοί. Πηγαίνει κάθε μέρα στο θάνατο. Θα ζητήσει όμως λόγο από μας, οι οποίοι λέμε και ονομαζόμαστε παιδιά Θεού. Και έχουμε την απέτηση, και είναι καλή απέτηση αυτή, να κληρονομήσουμε ζωή αιώνια. Αλλά θα έρθει μια μέρα, αγαπητοί αδελφοί, που εάν δεν είμαστε όπως πρέπει, θα μας ζητηθεί λόγος γι' αυτό. Όπως λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Γιατί λέει, ήμουν ασθενής και δεν με επισκεφτήκατε. Πεινούσα και δεν με ταΐσατε. Διψούσα και δεν με ποτίσατε. Ήμουν στη φυλακή και δεν με επισκεφτήκατε. Μα πότε, Κύριε, σε είδαμε σένα? Τι υποκριτικό, αδελφοί. Πότε, Κύριε, σε είδαμε σένα, Κύριε Ιησού Χριστέ? Μα εγώ 40 χρόνια που ζω, 42 χρόνια που ζω σε αυτή τη γη, ποτέ δεν σε είδα, Κύριε, να κάθεσαι και να πεινάς. Θα σου δίνω αμέσως. Τι υποκριτικό. Και ο Κύριος λέει,
Εάν αυτό το κάνατε σε έναν τον ελαχίστον αδερφό μου, σε μένα έκανατε αυτό. Και κρίνεται ο άνθρωπος από τα λόγια του, αδερφή. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, όποιος ακούσει και πράξει το Λόγο του Θεού, από αυτόν ο Κύριος όχι μόνο θα ζητήσει λόγο, αλλά θα του πει ένα λόγο που ανυπομονούμε να ακούσουμε όλοι μας, αδελφοί. Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθεις πιστός. Επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Μα δεν έκανε λάθη αυτός ο δούλος? Αν έκανε, λέει, του τα λογάριασε ο Κύριος? Όχι. Του τα συγχώρεσε. Γιατί το αποτέλεσμά του ήτανε να φέρει καρπό, να εργαστεί τα τάλαντα που του έδωσε ο Θεός. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, όλοι μας τα κάνουμε λάθη. Αγωνιζόμαστε να μην κάνουμε, αλλά πολλές φορές πέφτουμε γιατί είμαστε άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, βλέπει τις καρδιές μας, βλέπει το πώς θέλω να υπηρετώ τον Κύριό μου, πώς θέλω να εργάζομαι για Αυτόν, πώς θέλω να Τον αγκαλιάζω, να Τον φιλήσω, να Τον δοξολογήσω, να υμνήσω το όνομά Του. Τι να σας πω, αδερφοί, σκεφτόμουν σήμερα το πρωί και λέω, Κύριε, πώς θα ήθελα, λέω, να ήμουν στον ουρανό. Να ψέλνω σε σένα, λέω, ασταμάτητα, να σε δοξάζω, να σε υμνώ, να μην σταματάει αυτή η κατάσταση, να είναι συνεχόμενη. Θα γίνει, αδερφοί. Αρκεί τι? Να πιάσουμε το Λόγο του Θεού, να Τον φάμε, όπως λέει στον προφήτη, και να ζούμε με Αυτόν μέχρι το τέλος της ζωής μας, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλο νόημα σε αυτή τη ζωή. Μην ψάχνουμε να βρούμε. Οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν το νόημα της ζωής. Ψάχνουν, ψάχνουν, ψάχνουν και ακόμα θα ψάχνουν. Αλλά εμείς το ξέρουμε. Το θέμα όμως είναι να ζήσουμε με αυτό. Όχι να πούμε ότι το ξέρουμε. Α, ξέρω το νόημα της ζωής. Μπράβο. Και τι κάνεις γι' αυτό? Τίποτα. Ποιο είναι το νόημα, λοιπόν? Το ξέρω, αλλά δεν το πράττω. Το θέμα είναι να βρω το νόημα, αγαπητοί αδελφοί, της αιωνίου ζωής και να ζω με αυτό, δόξα στον Κύριο. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδέρφια μου. Κράζει ο Ιησούς σε φωνή.